Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου έφτασαν σήμερα το μεσημέρι 6 Αυστραλοί, βετεράνοι πολεμιστές, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 70η επέτειο της μάχης της Κρήτης, που θα ξεκινήσουν αύριο στο νησί. Οι 6 συμπολεμιστές, που μετά από 70 χρόνια πάτησαν ξανά κρητικό έδαφος, συγκινημένοι μίλησαν για τους αγώνες των κρητικών στην επική μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο νησί. Με ιδιαίτερη περηφάνεια, οι Αυστραλοί βετεράνοι της μάχης της Κρήτης πάτησαν μετά από 70 χρόνια κρητικό έδαφος. Η συγκίνησή τους παρά το πολύωρο ταξίδι μεγάλη και η υποδοχή τους από τις αρχές του Ηρακλείου θερμή. Τα χρόνια μετά γιορτάζω μια μεγάλη επέτειο, τη μάχη της Κρήτης, όχι μόνο για την Κρήτη, την Ελλάδα, αλλά για την παγκόσμια κοινότητα. Και σήμερα με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε τους Αυστραλούς, αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν εδώ. Πολέμησαν για τον έρωτα που είχαν οι κρητικοί, αλλά και όλοι οι Έλληνες και η παγκόσμια κοινότητα, τον έρωτα για την ελευθερία, τη δημοκρατία. Η μάχη της Κρήτης συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μνήμες σήμερα ζωντάνεψαν για τους 6 βετεράνους πολεμιστές, οι οποίοι έφτασαν στο Ηράκλειο προκειμένου να τιμήσουν την 70η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Ο ένας από αυτούς, παρά τα 101 του χρόνια, μίλησε για τις στιγμές που έζησε με τους συμπολεμιστές του στον αγώνα για την ελευθερία. Είναι δύσκολο να εκφράσω το τι πραγματικά νιώθω με λόγια. Πραγματικά δεν περίμενα αυτή την υποδοχή από εσάς. Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι τρομερό να επιστρέφεις πίσω. Νιώθω βαθιά συγκινημένος, όπως και όλοι οι συμπολεμιστές μου που νιώθουν ακριβώς το ίδιο. Είμαστε βαθιά συγκινημένοι όλοι μας. Η επίσημη αντιπροσωπεία από την Αυστραλία, αποτελούμενη από τον Υπουργό Βετεράνων της Αυστραλίας, τον γερουσιαστή Σκιώδους Υπουργού, έναν αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Επαναπατρισμού, έναν υπασπιστή υπουργού, αλλά και ομοσπονδιακό κυβερνητικό στέλεχος, θα συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι αρχές της Κρήτης, οι οποίες θα ξεκινήσουν αύριο στο Ηράκλειο. 70 χρόνια μετά, μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αντιπεριφερειάρχη, τις τοπικές αρχές, υποδεχόμαστε τους τελευταίους βετεράνους που πολέμησαν για την ελευθερία μας, για την ανεξαρτησία μας. Μαζί με τους κρητικούς. Ελάχιστος φόρος τιμής απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν για αυτά τα ιδανικά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναδεικνύουμε τα κορυφαία γεγονότα που έχουν δοξάσει την Κρήτη στα πέρατα του κόσμου. Τους ήρωες ευέλπιδες που έχασαν τη ζωή τους κατά την ιστορική μάχη της Κρήτης πριν από 70 χρόνια τίμησαν σήμερα φορείς και απλοί πολίτες στο Κολυμπάρι Χανίων, στο Μνημείο Ηρώων, στις καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις. Φόρο τιμής στους 300 υποψήφιους αξιωματικούς που πριν από 70 χρόνια έδωσαν την ζωή τους στην ιστορική μάχη της Κρήτης, απέτησαν σήμερα στο Κολυμπάρι Χανίων, στο Μνημείο Ηρώων, δεκάδες πρωτοετής της Σχολής Ευελπίδων. Οι πρωτοετής φοιτητές της Σχολής Ευελπίδων πριν από 70 χρόνια στρατοπέδευσαν στο Κολυμπάρι, παρακούοντας μάλιστα τις εντολές των ανωτέρων τους. Είμαστε εδώ πέρα 14 βουλευτές Αυστραλίας από διαφορετικές πολιτείες, η μεγαλύτερη ομάδα βουλευτών Αυστραλίας που έχει επισκέπτει την Ελλάδα. Και είμαστε εδώ πέρα να τιμήσουμε όχι μόνο τον Αυστραλέζικο το στρατό που ήρθε στην Ελλάδα και στην Κρήτη και πολέμησε μαζί με τον ελληνικό στρατό και με τους πολίτες της Κρήτης. Είμαστε εδώ πέρα να τους τιμήσουμε όλους. Το πρωί, στη μνήμη των Πεσόντων, πραγματοποιήθηκε στο μνημείο επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο Πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.
Ακολούθησε ομιλία στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης από τον Γιάννη Σύψα, αντισυνταγματάρχη της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, με θέμα οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας στην μάχη της Κρήτης. Οι εκδηλώσεις για την μάχη της Κρήτης θα συνεχιστούν αύριο στο Φρούριο Φυρκά με την επίσημη έπαρση των σημαίων.